Κοιτάξτε, τώρα για μία γκασονιέρα τα ενίκια κυμαίνονται στα 250 με 300 και ευρώ. Δεν μιλάμε τώρα αν είναι επιπλωμένο, πάει στα 400 και τα, δηλαδή ενίκια εξωφρενικά. Με τέτοια ενίκια νοικιάζεις τριάρι στο Παγκράτη. Τώρα δεν συζητάμε ότι δεν βρίσκουν κιόλας ενίκιο, σπίτι. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρεις ένα φθηνό και κάπου κοντά. Αλλά γενικώς δεν υπάρχουν σπίτια. Αν θέλουμε τώρα το Πανεπιστήμιο να ευδοκιμήσει εδώ στην Τρίπολη, να ανοίξουν πιθανά νέα τμήματα και γενικώς να έρθει κόσμο στην πόλη μας, πρέπει κάτι να γίνει και για το θέμα του κόστους, γιατί εντάξει τώρα σε αυτήν την εποχή που ζούμε δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να δίνει τόσα λεφτά για το παιδί του, δηλαδή να επιδοτηθούν κάποια ενίκεια σε φοιτητές με μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά θα μπορούσε και να γίνει και κάποια δομή σαν εστία. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλουμε να ζούμε σε ουτοπία. Υπάρχει τεράστιο κόστος συντήρησης αυτές τις δομές. Θα μπορούσαν λοιπόν οι φοιτητές να δίνουν κάποιο μικρό ποσό, σίγουρα όχι 300 και 400 ευρώ, για να μπορεί να συντηρηθεί αυτή η κατάσταση. Σε ποια περίπτωση επιδιωτείται από το κράτος, από το Υπουργείο, μόνο αν ο φοιτητής είναι στο όνομά του το ενοικιαστήριο, γιατί αν είναι στο γονιού, το παίρνει, το υπομίζεται ο γονιός. Τώρα δεν γνωρίζω, ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν έχει τύχει να την ξεκινήσω ποτέ. Τώρα λογικά στο γονέα δεν είμαι σίγουρος. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει λύση. Θα μπορεί να βρεθεί μια λύση για να βοηθηθούν κάποιοι φοιτητές με μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή μην φτάσουμε σε εποχές να μην στέλνουν τα παιδιά να σπουδάζουν επειδή δεν έχουν λεφτά οι γονείς. Δηλαδή είναι θλιβερό αυτό. Έχεις διαπιστώσει από προηγούμενες χρονιές ότι υπήρχαν και φοιτητές οι οποίοι διέκοψαν την φοίτησή τους λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης σχετικά του ενοικίου? Εντάξει, υπάρχουν φοιτητές που δεν έρχονται καν, δεν μένουν καν εδώ, μετακινούνται και έρχονται σε κάποια εργαστήρια, σε λιγότερες θεωρίες, γιατί δεν μπορούν να έρχονται κάθε μέρα, λόγω του ενοικίου, και θεωρούν ότι μπορούν να το βγάλουν έτσι πέρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει αυτό. Τις τελευταίες μέρες ακούς υπάρχουν σπίτια, γκαρσονιέρες, το οποίο μπορεί να μείνουν κάποιοι φοιτητές, υπάρχουν κάποια διάρια, τριάρια που μένουν και ομαδικά? Δεν γνωρίζω. Εντάξει, πάντως επειδή έχω κοιτάξει για κάποιους φίλους που έρχονται, τώρα έχουν περάσει καινούργοι, κοιτάω, υπάρχουν κάποια σπίτια, αλλά είναι τρελά τα ενίκια και πάλι είναι πολύ λίγα, δηλαδή τώρα για τόσα τμήματα που έχουμε εδώ στην Τρίπολη με φρέσκο φοιτητές που έρχονται δεν μπορούν να βολευτούν σε 10-20 γκαρσονιέρες που υπάρχουν ελεύθερες.